Το Ευαγγέλιο, αγαπητοί μου αδελφοί, το οποίο ακούσαμε προλίγο, αναφέρεται στη μέλουσα κρίση, ότι θα γίνει κρίση των ανθρώπων. Είναι δηλαδή το μεγάλο αυτό το μελλοντικό δικαστήριο που όλοι θα αναστηθούν, φυσικά θα γίνει η Ανάσταση των νεκρών, όπως ομολογούμε στο σύμπαν της πίστεως, θα έρθει ο Χριστός τη Δευτέρα του Παρουσία, θα γίνει η Ανάσταση όλων των σωμάτων, δηλαδή οι ψυχές θα εισέρθουν μέσα στα σώματα και θα παρουσιαστούν ενώπιον του αδικάστου βήματος του Χριστού. Δηλαδή όλοι μας θα παρουσιαστούμε ενώπιον του αδικάστου βήματος του Χριστού. Και τότε θα γίνει αυτός ο διάλογος τον οποίο ακούσαμε. Είναι ένα πραγματικά δικαστήριο το οποίο οπωσδήποτε θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού. Και όπως ξέρουμε από τα δικαστήρια, όλα ελέγχονται επί τη βάση μερικών νόμων. Δηλαδή οι δικαστές δεν δικάζουν σύμφωνα με την άποψή τους, αλλά υπάρχουν οι νόμοι και έχουν μπροστά τους τους νόμους και επί τη βάση των νόμων δικάζουν ή αθωώνουν ή καταδικάζουν τους ανθρώπους. Ακριβώς το ίδιο θα γίνει κατά τη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού, με τη διαφορά ότι αυτός είναι ο νόμος της αγάπης. Ακούσαμε ότι είπε ο Χριστός, «Επείνασα, λέει, και δεν μου δώσετε ένα φαγητό, δίψασα και δεν μου δώσετε να πιω ένα νερό. Ήμουν ξένος και δεν με περιλάβατε, δεν με φιλοξενήσατε. Ήμουν γυμνός και δεν με ενδύσατε, δεν μου φερόσατε κάποιο ένδυμα. Ήμουνα στη φυλακή και δεν ήρθε σε μένα». Και αυτό το λέει σε εκείνους οι οποίοι ήταν άδικοι. Και στους δικαίους είπε ότι πείνασα και μου δώσατε φαγητό και τα λοιπά. Και οι δύο του είπαν, «Μα πότε σε είδαμε, Κύριε, και δεν σε εθρέψαμε ή σε εθρέψαμε? Πότε σε είδαμε πεινώντα και σε εθρέψαμε? Πότε σε είδαμε διψώντα και δεν σε ποτίσαμε?» Και τότε η απάντηση την οποία είπε ο Χριστός είναι, «Εφόσον επιείσατε ενή τούτο των αδελφών μου των ελαχίστων, εμή επιείσατε». Δηλαδή, εφόσον τον άνθρωπο ο οποίος ήταν πειρασμένος του δώσετε φαγητό, είναι σαν να το κάνετε σε μένα. Ή εφόσον δεν δώσετε φαγητό σε εκείνον ο οποίος είναι πειρασμένος, είναι σαν να μην δώσετε σε μένα. Οπότε εδώ θέλει να πει ότι ο νόμος της αγάπης και μια αγάπη η οποία είναι ανιδιοτελής, δεν έχει μέσα της ιδιοτέλεια, που σημαίνει αγαπά ο άνθρωπος και θυσιάζει τα πάντα για αυτή την αγάπη. Και βλέπετε εδώ ότι συνδέεται πάρα πολύ στενά η αγάπη προς το Θεό με την αγάπη προς τους αδελφούς. Όταν αγαπάμε τους αδελφούς, στην πραγματικότητα αυτό αναφέρεται στο Θεό, στην αγάπη προς το Θεό. Και όταν αγαπάμε το Θεό, τότε πρέπει να ενδιαφερόμαστε για την αγάπη προς τους ανθρώπους. Αλλά πέρα από αυτό το οποίο ανέπτυξα προηγουμένως και είναι μια ερμηνεία την οποία την παρουσιάζουν και οι πατέρες της Εκκλησίας μας, θα ήθελα, αγαπητοί μου αδελφοί, να παρουσιάσω στην αγάπη σας μια ερμηνεία την οποία δίνει ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος, ο μεγάλος αυτός πατέρας του 10ου αιώνα της Εκκλησίας, του 10ου αιώνα στην Εκκλησία, ο οποίος είναι πραγματικά μεγάλος και οι πατέρες και η Εκκλησία του έδωσε τον τίτλο του νέου θεολόγου. Έχουμε τον Άγιο Ιωάννη τον θεολόγο, τον Ευαγγελιστή της αγάπης. Έχουμε τον Άγιο Γρηγόριο τον θεολόγο, πάλι μέγας θεολόγος. Και στη συνέχεια είναι ο τρίτος μέγας θεολόγος, ο Άγιος Σημεών, ο νέος θεολόγος. Και αργότερα η Εκκλησία απέδωσε τον τίτλο του θεολόγου και στον Άγιο Γρηγόριο τον Παλαμά. Γιατί πραγματικά όταν διαβάζει κανείς τους λόγους του Αγίου Σημεών, του νέου θεολόγου, βλέπει ότι υπάρχει μια σπάνια και εξαιρετική θεολογία που εκφράζεται μέσα από τα κείμενά του. Σε μια ομιλία την οποία κάνει αναφέρεται στη Δευτέρα Παρουσία του Χριστού και ερμηνεύει αυτό το ευαγγελικό άγνωσμα το οποίο ακούσαμε προηγουμένως και σας το είπα με πολύ μεγάλη συντομία. Για να καταλάβετε αυτά τα οποία θα σας πω, το τι λέει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος, πρέπει να έχετε υπόψη σας τη διδασκαλία του Αγίου Διαδόχου του Φωτικής, ενός πατρός του 5ου αιώνα, και ήταν εδώ που ήταν στη Φωτική, η οποία ήταν η επισκοπή του Μητροπολίτου τότε Ναυπάκτου, διότι ο Μητροπολίτης Ναυπάκτου έφτανε μέχρι τη Χιμάρα. Η Φωτική λοιπόν είναι κοντά στην Παραμυθιά και ήταν επισκοπή
του Μητροπολίτου και της Ιεράς Μητροπόλεως Ναυπάκτου. Λοιπόν, ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής ερμηνεύει ότι όταν βαπτίζεται ο άνθρωπος λαμβάνει μέσα το Χριστό, τη χάρη του Θεού, και είναι ο ίδιος ο Χριστός. Γίνεται μέλος ο άνθρωπος του σώματος του Χριστού. Και ο Χριστός κατεβαίνει, έρχεται μέσα στο βάθος της καρδιάς του ανθρώπου. Παραμένει εκεί η χάρη του Θεού και πρέπει να αυξηθεί. Δηλαδή μέσα μας παραμένει ως έμβριο ο Χριστός, και όπως η έγκυος γυναίκα συλλαμβάνει μέσα της το Χριστό, τον άνθρωπο, και σιγά σιγά το βρέφος αναπτύσσεται έως ότου γεννηθεί. Το ίδιο κατά αναλογία φυσικά γίνεται και με τον άνθρωπο ο οποίος βαπτίζεται. Μέσα του δέχεται τη χάρη του Θεού, τον ίδιο τον Χριστό. Γι' αυτό και λεγόμαστε μέλη του σώματος του Χριστού και χριστιανοί. Δεχόμαστε μέσα μας τον Χριστό, τη χάρη του Θεού, και αυτό πρέπει να αυξηθεί. Δηλαδή, όπως αυξάνεται το έμβριο για να γίνει μετά να γεννηθεί και να γίνει βρέφος, έτσι πρέπει να αυξηθεί μέσα μας αυτή η χάρη διά των εντολών. Που σημαίνει όταν κανείς αγωνίζεται και τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε αυτή η χάρις κυριαρχεί μέσα σε όλη την ύπαρξη του ανθρώπου, και έτσι λέγεται ο άνθρωπος γίνεται θεούμενος, δηλαδή έχει μέσα τη χάρη του Θεού και θεούται. Εάν όμως βαπτιστεί και παραμένει πάντοτε, δεν φεύγει ποτέ η χάρις του Θεού, και αμαρτάνει και δεν τηρεί τις εντολές του Θεού, τότε αυτή η χάρις σκεπάζεται από τα πάθη. Είναι σαν να πούμε έγινε μια μεγάλη πρόσκωση και υπήρχε μέσα ένα εκκλησάκι, κατέβηκαν τα νερά, κατέβηκαν τα χώματα και κάλυψαν το εκκλησάκι αυτό. Έτσι όταν ο άνθρωπος είναι βαπτισμένος έχει μέσα τη χάρη του Θεού, η οποία δεν φεύγει ποτέ, οτιδήποτε και αν κάνει δεν φεύγει ποτέ, αλλά σκεπάζεται από τα πάθη. Έχοντας λοιπόν αυτό υπόψη που λέγει ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, ελάτε να δούμε τώρα πώς το ερμηνεύει αυτό ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος. Παρουσιάζει το Χριστό να λέει στον άνθρωπο: ήρθα με το Άγιο Βάπτισμα και ενίκησα μέσα σου και με άφησε στο σκοτάδι σαν σε φυλακή. Πολλά χρόνια περίμενα τη μετάνοιά σου και την εργασία των εντολών σου, και δεν θέλησες μέχρι τέλους να με εξητήσεις. Δεν με άφησες να φανώ που με συγκαλύπτουν τα πάθη μέσα σου, και γι' αυτό πήγαινε στο πυρ το αιώνιον. Δηλαδή εδώ παρουσιάζει τον Χριστό να λέει αυτό που σας είπα προηγουμένως: ήρθα μέσα σου με το Άγιο Βάπτισμα, παρέμεινα μέσα σου, ήθελα να φανώ, να φωτίσω όλη την ύπαρξή σου, να μεγαλώσω, επαναλαμβάνω, όπως μεγαλώνει το έμβριο μέσα στην κοιλία της μητέρας, και εσύ δεν με άφησες, με έκλεισες μέσα στη φυλακή των πανθών σου. Δηλαδή ήρθα μέσα σου, θέλησα και αναζητούσα τη σωτηρία σου, ήθελα να μου δώσεις τροφή για να μεγαλώσω μέσα σου, και εσύ με άφησες εκεί σκοτισμένο μέσα στη φυλακή των παθών σου. Οπότε πήγαινε λοιπόν στο πυρ το εξώτερο. Και συνεχίζει ο Άγιος Σημεών ο νέος θεολόγος: φύγε από μένα εργάτη της ανομίας στο πυρ το αιώνιον, που ετοιμάστηκε για τον διάβολο και τους αγγέλους του. Γιατί? Διότι επείνασα την επιστροφή σου και τη μετάνοιά σου και δεν ικανοποίησες την πείνα και τη δίψα μου. Δηλαδή ο Χριστός διψάει και πεινάει για τη σωτηρία μας. Και όταν εμείς δεν αγωνιζόμαστε για να τηρήσουμε το θέλημά του, τις εντολές του, και να ικανοποιήσουμε έτσι την πείνα του και τη δίψα του, τότε πραγματικά δεν μπορεί να έχουμε σχέση μαζί του. Θυμάστε τη συζήτηση που έκανε ο Χριστός με τη γυναίκα τη Σαμαρίτιδα, και όταν έκανε τη συζήτηση και ήρθαν οι μαθητές και του είπαν: φάγε Κύριε, ο Χριστός είπε: εμών βρώμα εστί να ποιώ το θέλημα του Πατρός μου και τελειώσω αυτό το έργο. Η δική μου τροφή, δεν έχω ανάγκη αυτή την τροφή. Η δική μου τροφή είναι να εκπληρώσω
το θέλημα του Πατρός μου, δηλαδή να σώσω το ανθρώπινο γένος. Αυτή είναι η τροφή. Και όταν λέει ο Χριστός, επείνασα και δεν μου έδωσες, εδίψασα και δεν μου έδωσες τροφή και ποτό, σημαίνει αυτό, ήρθα να σε σώσω και εσύ δεν ανταποκρίνεσαι σε αυτή τη μεγάλη πείνα και τη δίψα την οποία έχω. Συνεχίζει λοιπόν ο Άγιος Σημεών Νέος Θεολόγος, ήμουν γυμνός από τις δικές σου ενάρετες πράξεις και δεν με ενέδισες με αυτές. Δηλαδή ήμουν γυμνός, ενώ θα έπρεπε να με ενδύσεις με τη δική σου ενάρετη ζωή, και ήμουν γυμνός και δεν με ενέδισες και με άφησες γυμνό. Δεν τήρησες το θέλημά μου και δεν είχες τις αρετές που έπρεπε να έχεις. Ήμουν μέσα στη φυλακή, τη στενότατη, τη βρωμερή και σκοτεινή της καρδίας σου και δεν με επισκέφτηκες, ούτε θέλησες να με βγάλεις το φως. Δηλαδή μέσα μας στην καρδιά, αυτό που είπα και προηγουμένως, έχουμε τη χάρη του Θεού, κρατάμε εκεί δέσμια και πρέπει να την επισκεπτόμαστε. Και πώς επισκεπτόμαστε το Χριστό μέσα στην καρδιά? Είναι αυτό που λέει ο Άγιος Σημεών και όλοι οι πατέρες της Εκκλησίας μας, είναι με την προσευχή, προσευχόμαστε και ο νους κατεβαίνει μέσα στην καρδιά. Τότε επισκεπτόμαστε τον Χριστό μέσα στη φυλακή και τον κάνουμε να φωτίζει όλη την ύπαρξή μας. Ήμουν στην ασθένεια της δικής σου ραθυμίας και κατακείμενος της δικής σου απραξίας και δεν με διακόνησες με τα αγαθά σου έργα και τις πράξεις. Δηλαδή έχουμε ραθυμία και ο Θεός θέλει να τον διακονούμε και να κάνουμε το θέλημά του και να τηρούμε τις εντολές του και αυτό να το κάνουμε με πράξεις, και όμως εμείς δεν το κάνουμε και είμαστε ράθυμοι. Οπότε λοιπόν άπελθε απ' εμού. Είναι μια πάρα πολύ ωραία ανάλυση την οποία κάνει ο Άγιος Σημεών ο Νέος Θεολόγος, και αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, γιατί διότι όταν διαβάσουμε το Ευαγγέλιο προσπαθούμε να δούμε τι πρέπει να κάνουν οι άλλοι, όχι τι κάνουμε εμείς, και κατηγορούμε τους άλλους και λέμε οι άλλοι δεν εκκλησιάζονται, οι άλλοι δεν κάνουν το ένα, οι άλλοι δεν κάνουν το άλλο, και δεν λέμε τι εμείς δεν κάνουμε. Οπότε βλέπετε τον Άγιο Σημεών και το φέρνει στο δικό μας επίπεδο. Τι κάνουμε εμείς? Είμαστε και λεγόμαστε χριστιανοί. Και τι θα πει χριστιανός? Χριστιανός είναι αυτός που αγαπά τον Χριστό και ακολουθεί τις εντολές του Χριστού. Και αυτό δεν πρέπει να το αποδεικνύουμε, ή μάλλον δεν πρέπει να το δείχνουμε απλώς σε μια εξωτερική έκφραση ότι είμαι χριστιανός, αλλά να το δείχνουμε στην πράξη ότι είμαστε χριστιανοί, που σημαίνει να επισκεπτόμαστε την καρδία μας, να καθαρίζουμε την καρδιά μας με το μυστήριο της μετανοίας και της Ιεράς Εξομολογήσεως, να καθαρίζουμε τα πάθη τα οποία είναι σαν μια φυλακή και φυλακίζουν τη χάρη του Θεού, και σιγά σιγά να δίνουμε στον Χριστό τροφή, ώστε αυτός, επειδή πεινά και διψά τη σωτηρία μας, να ανταποκρίνεται και να μας σώζει, αλλά χρειάζεται και η δική μας προαίρεση και η δική μας συγκατάθεση. Οπότε αγαπητοί μου αδελφοί, λαμβάνοντας αφορμή από αυτήν τη σημερινή περικοπή, λέγω ότι πρέπει να τη στρέψουμε στον εαυτό μας, που σημαίνει ότι αυτό το οποίο πήραμε κατά την ημέρα της βαπτίσεώς μας, τη χάρη του Χριστού, του Θεού γενικότερα, και την έχουμε μέσα στην καρδιά μας, να την αξιοποιήσουμε, να την αφήσουμε να ενεργήσει, να τηρήσουμε τις εντολές του Θεού για να ενεργεί αυτή η χάρις και να ικανοποιούμε τον Χριστό, γιατί αυτό είναι το θέλημά Του. Το θέλημά Του είναι να σωθούμε όλοι οι άνθρωποι. Αλλά εμείς δεν ανταποκρινόμαστε δυστυχώς το θέλημα του Θεού και αφήνουμε τον Χριστό να πεινάει και να διψάει και να είναι γυμνός από τις δικές μας αρετές και να είναι σαν ξένος, να μην το γνωρίσουμε και να μην έχουμε επικοινωνία, και να είναι σαν να είναι φυλακισμένος που δεν τον επισκεπτόμαστε. Αυτό λοιπόν πρέπει σήμερα να μας απασχολήσει, πώς να γίνουμε χριστιανοί στην πράξη και πώς να ανταποκριθούμε στη μεγάλη αυτή επιθυμία
του Χριστού να μας σώσει. Αμήν.